διαφημίσεις στο Google Ads, τις οποίες αφήνεις στον αυτόματο. Πάμε να δούμε γιατί δεν πρέπει να το κάνεις αυτό. Όπως και διαφημίσεις στα social media, θα πρέπει να καταλάβεις ότι όταν λειτουργεί κάτι στον αυτόματο και υποδίδει για ένα μήνα, για δύο μήνες, για δέκα μέρες, ανάλογα τον κλάδο, τον ανταγωνισμό, την εποχικότητα, το προϊόν, την υπηρεσία, όλα έχουν διακυμάνσεις. Τίποτα στη διαφήμιση, η οποία είναι ένας ζωντανός οργανισμός ουσιαστικά, δηλαδή τρέχει live, δεν μπορεί να αποδίδει στο 100% και πολλές φορές ούτε στο 50% της απόδοσης, ανάλογα με τις ρυθμίσεις, το στόχο ή οτιδήποτε θέλεις να κάνεις και να στοχεύσεις. Ουσιαστικά, τον επαγγελματία τον πληρώνεις πέρα από τη γνώση που έχει και την εμπειρία που μπορεί να έχει σε κάποιο κλάδο, μπορεί και στο δικό σου, για να στήσει διαφημίσεις, να στήσει λεκτικά, να ασχοληθεί με το performance, δηλαδή τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας σου, για να σου φέρει την επιθυμητή πώληση, παραγγελία, οτιδήποτε θέλεις να πετύχεις, είναι και η παρακολούθηση των διαφημίσεων. Δεν σημαίνει επειδή κατηστήθηκε 1η Οκτωβρίου, στις 25 Οκτωβρίου, εάν το αφήσεις στον αυτόματο, θα λειτουργεί όπως λειτουργούσε στην αρχή. Και το αντίστροφο. Μπορεί μια διαφήμιση με τη βελτιστοποίηση να αρχίσει να αποδίδει μετά από αρκετές εβδομάδες, ειδικότερα όταν μιλάμε για νέους λογαριασμούς στο Google Ads. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ότι βλέπεις λογαριασμούς καθώς μέσα από το history του Google Ads, το οποίο δεν μπορεί να διαγραφεί από κανέναν, υπάρχει αποδεικτικό το ποιος κάνει ποια εργασία και τι έχει κάνει ακριβώς λογαριασμό από τότε που δημιουργήθηκε το account. Αξιολογώντας λοιπόν αυτές τις εργασίες, μπορείς και εσύ να καταλάβεις, όπως και το agency που συνεργάζεσαι, τι έχει γίνει και ποιες είναι οι διαφοροποιήσεις που έχουν γίνει στο λογαριασμό. Ειδικότερα όταν αλλάζουν οι στόχοι της διαφήμισης, για παράδειγμα μεγιστοποίηση, περίφημη μεγιστοποίηση μετατροπών και τα target CPA που μπαίνουν σε πάρα πολλές περιπτώσεις λογαριασμούς, χωρίς παρακολούθηση σε καθημερινή βάση, πραγματικά μπορεί μια μέρα να σταματήσει να λειτουργεί αυτό που κάνεις. Γιατί όλες αυτές οι ρυθμίσεις και η στόχευση στο account, ανάλογα με αυτό που προσφέρεις, θέλουν monitoring. Μην το ξεχνάς αυτό. Ουσιαστικά πληρώνεις τον άνθρωπο που παρακολουθεί τον ανταγωνισμό, παρακολουθεί τις διαφημίσεις σου, παρακολουθεί την ιστοσελίδα σου και κάνει αλλαγές οι οποίες θα είναι δομικές και στρατηγικά σχεδιασμένες. Αυτό είναι όλο το κομμάτι του Google Ads.